μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ώρα για μαθηματικά. Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ένα ακόμη επεισόδιο. Όπως βλέπετε δίπλα μου σήμερα, θα μάθουμε να κάνουμε κάθετη αφαίρεση αριθμών με δύο ψηφία. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό που μάθαμε στο πρώτο επεισόδιο της πρόσθεσης διψήφιων αριθμών. Οι αριθμοί που έχουν δύο ψηφία αποτελούνται από τις μονάδες, δηλαδή τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τις δεκάδες 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 και 90. Το ψηφίο που βρίσκεται πίσω είναι οι μονάδες και το ψηφίο που βρίσκεται μπροστά είναι οι δεκάδες. Ο αριθμός αυτός είναι το 64. Αποτελείται από 4 μονάδες και 6 δεκάδες. Για να δούμε πώς γίνεται η αφαίρεση των διψήφιων αριθμών, θα δούμε ένα παράδειγμα. Το αγοράκι έχει ένα μικρό γατάκι. Του έβαλε 35 κροκέτες για να φάει. Το γατάκι όμως έφαγε μόνο τις 13. Αν θέλουμε να μάθουμε πόσες κροκέτες περίσεψαν, τι πράξη θα κάνουμε? Αφαίρεση φυσικά! Προσοχή όμως! Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους αριθμούς σωστά τον έναν κάτω από τον άλλον. Τις μονάδες τη μία κάτω από την άλλη και τις δεκάδες το ίδιο. Όπως στην πρόσθεση, έτσι και στην αφαίρεση. Ξεκινάμε πάντα από τις μονάδες. 5. Βγάζω 3. Μας κάνει 2. Ύστερα προχωράμε στις δεκάδες. 3. Βγάζω 1. Μας κάνει 2. Άρα περίσεψαν 22 κροκέτες. Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Το κοριτσάκι έκανε πικνίκ στην εξοχή μαζί με τους γονείς του. Άναψαν φωτιά και έψησαν 28 ζαχαρωτά. Από αυτά έφαγαν τα 24. Για να βρούμε πόσα περίσεψαν, θα κάνουμε και πάλι αφαίρεση. Τοποθετούμε ξανά τους δύο αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλον με προσοχή, έτσι ώστε οι μονάδες να είναι με τις μονάδες και οι δεκάδες με τις δεκάδες. Ξεκινάμε την αφαίρεση από τις μονάδες. 8. Βγάζω 4. Μας κάνει 4. Ύστερα προχωράμε στις δεκάδες. 2. Βγάζω 2. Μας κάνει 0. Άρα περίσεψαν 4 ζαχαρωτά. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τις κάθετες αφαιρέσεις με κρατούμενο. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!